κύριε Χιδάρη μου, την ώρα που πάει να γίνει η δουλειά, όπως σηκώνεται πέφτει. Και να πάθαινε σοκ αυτή, δηλαδή δεν γίνεται. Τότε να πέσετε και το κατά πού θα πέσει, που είπε και στα νήσι στο δικό μου κοιτά. Θα το κρατάτε έτσι και θα λέτε κατά πού θα πέσει, κατά δεξιά ή κατά αριστερά. Όπου πέσει, βάλτε και ένα στοίχημα. Να σου πω, μας γράφει εδώ ο Άλεξ ότι μα ποιος θα κάνει σεξ με τον κορονοϊό. Είδες, χαμός. Και ο γιος τι άλλο να κάνεις, Κρίτη. Θα μαγειρέψεις, θα μαγειρέψεις, θα φας, θα δεις τηλεόραση, δεν θα κάνεις και... Έτσι. Ξέρεις πόσες εγκυμοσύνες προκύψαν από την προηγούμενη καραντίνα. Αλήθεια, εγώ άκουσα ότι πέσανε και πάρα πολλοί χωρισμοί. Καλά, βέβαια, εννοείται. Γιατί ο ένας με τον άλλο μέσα στο σπίτι μένεις... πήγαν κονόντουσαν. Μα μένεις τόσες πολλές ώρες με τον δεν ξέρω, άντρα, σύντροφο, που πριν μπορεί να μην έμενες, λόγω δουλειάς ή συνθηκών τέλος πάντων, και ξαφνικά, όταν μένεις πολλές ώρες, αν υπήρχαν έστω μικρά προβληματάκια, διωγγώθηκαν. Αν δεν υπήρχαν, μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Θέλουμε χειρδάρια σκητή μαζί πρωινό σε κάποιο κανάλι, λέει ο Μιχάλης. Σε μένα γιατί τα λες, αναρωτιέμαι. Ναι, γιατί τι, καναλάρχες, για πείτε μου. Δεν κατάλαβα. Και επίσης, τι να σου πω, δηλαδή, εμένα μου είχε στείλει μια κοπέλα ότι μιλούσε με κάποιον που ήταν, ξέρω εγώ, στα μαθήματα. Μιλούσανε με τις μάσκες και κανόνισαν να βρεθούν εκεί έξω από το σχολείο και έβγαλε τις μάσκες και δεν τις άρεσαν καθόλου τα δόντια, έτσι δεν του λείπανε δύο και έπαθε σοκ από τώρα η μάσκα. Ο αδερφός μου γράφει, Μαριέλα, ότι στην Κύπρο λέει δεν το κάνουν πολύ. Ποιο εγώ πάλι που νομίζω το αντίθετο. Ποιο δεν κάνουν στην Κύπρο? Το φίκι-φίκι, το τέτοιο, Μαριέλα. Γιατί, εννοείς ότι... Βέβαια και το κάνουν. Και τι γίνεται δηλαδή στην Κύπρο? Εγώ πάλι τους Κυπραίους τους έχω για πιο ενεργούς, να ξέρετε. Απλά δεν το δείχνουν, είναι πιο μουλοκτοί. Να σου πω κάτι, οι Κύπροι δεν το έχουν τόσο πολύ με τον μπλα-μπλα, το προφορικό, το φλερτ, όπως οι Έλληνες. Ναι. Δεν είναι τόσο ρε... Α, οι Έλληνες εσύ θεωρείς ότι είναι πιο... Κοίταξε, οι Έλληνες έχουν πιο πολύ το μπλα-μπλα, το φλερτ, το έχουν πιο πολύ. Μάλιστα. Οι Κύπροι δεν το έχουν τόσο πολύ. Αλλά λοιπόν, οι ορμές συνήθειες. Κάποιος μας λέει, Μπέτη μου, είμαστε singles. Οι singles θα περνάτε λίγο δύσκολα, πιστεύω, στην καραντίνα. Ο φίλος μου Άλεξ είναι, που στο γράφει. Α, ο φίλος ναι. Ο Άλεξ. Δύσκολα. Όπως είναι γιατρός στην πρώτη γραμμή του κορονοϊού στις ΜΕΦ, στις Βρυξέλλες. Αυτός είναι. Α, αυτός είναι ο γιατρός ο φίλος από τις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Που διασωληνώνει κόσμο, να το βγάλουμε και σε κανένα live. Τι θα μας πει ο άνθρωπος, ευχάριστο, θα μας πει δυσάρεστο. Αφού μου λέει μπαίνει μέσα και είναι σαν το Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα που είναι από πάνω μέχρι κάτω με τα πλαστικά για να μπορέσει να μπει να λοιπόν, κάνει τη δουλειά του. Την καλησπέρα μας στο Βόλο. Και ο Δημήτρης ο Σταματίου. Όντως δεν τον βλέπω. Κάτω. Έχει πολύ μικρή οθόνη μου και δεν βλέπω τα... Δεν είναι πολύ μικρή οθόνη μου. Εμένα είναι μεγάλη, αλλά έχει κολλήσει. Λοιπόν, η Δήμητρα, η Μπάρκα μας λέει ότι κάναμε το τέταρτο εμείς, το παιδί φαντάζομαι εννοεί, στην καραντίνα. Και κάποια άλλη φίλη μας ρωτάει, θα είχατε κόμπλεξ αν ήσασταν ένα 60. Καλά, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. 60, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ επειδή είμαι ένα 76, δεν μπορώ να έχω άποψη, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε. Για πες εσύ. Επειδή λοιπόν η μητέρα μου είναι πιο ψηλή από μένα και την ξέρει η Μπέτη πόσο ψηλή είναι και η εξέλιξη πήγε ανάποδα σε εμάς, μου έλεγε πάντα η μητέρα μου, τι τυχερή που είσαι όταν θα χορεύεις με ένα άντρα, θα χορεύεις έτσι, ενώ εγώ χορεύα έτσι. Δηλαδή πως θα κάνω τα χέρια και έτσι κι εγώ, ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Φανταστικά, παντού χωράω, στα δε αεροπλάνα, χώρο για τα πόδια μου, φανταστικά, μεγάλη τύχη να σου πω τώρα. Να είδες, στο λέω. Έχει και τα καλά του, το 1,60. Το μόνο κακό είναι πρέπει να κάνεις μονίμως ρίζα, γιατί άλλοι είναι από εδώ, από πάνω και τη βλέπουν συνέχεια, οπότε ξέρετε, γι' αυτό είμαι κι εγώ συνέχεια έτσι. Καταλάβατε. Αυτό και αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι μη σας κολλάει το ύψος, αλλού κρύβεται το... Άντε καλέ, το ύψος δεν είναι θέμα. Το ζουμερό. Ξέρετε πόσο ύψος έχει η Ανδριάννα Γκράντε? 1,50. Η Καϊλή Μινόγκ, η Μαντόνα, είναι όλες θεόποντες. Το ξέρω. Γιατί οπότε, ο Τόμ Κρουζ... Είναι κοντός ο Τόμ Κρουζ. Πάρα πολύ κοντός. Αλήθεια. Ναι, πολύ κοντός. Πόσο κοντός δηλαδή? Δεν ξέρω, πάντως είναι κοντός. 1,72 τύπου αυτό. Όχι, νόμιζα πιο κοντός. Δεν είναι πιο κοντός. Αφού η Νικόλ Κίτμαν είναι σχεδόν 1,80, τον παίρνα για ένα λίγο, όχι πολύ.
Να, γράφει και ο Παναγιώτης, ο φαρμακοποιός μου, αφού το έδειξα πριν. Να, Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Είδες το να Παναγιώτη. Χάρη σε σένα βγήκε με βαμμένη η ρίζα σήμερα η Μαριά. Αυτό. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Τα φιλιά μας στην βροχερή Θεσσαλονίκη και εδώ βροχή, να, παιδιά. Να, μας γράφει η Μπου 40, Μαντόνα 1,63. Ο Αργύρης Αγγέλου γιατί μας γράφει 1,15. Ποιος είναι 1,15? Δεν ξέρω. Πάντως, 1,45 μήπως ήθελε να γράψει. Α, ναι. Να, γράφει βέβαια υψηλές είναι για την παρέλαση. Ωραίο, θέμα άνοιξε. Θα το πω λοιπόν αυτό. Η μάνα μου λοιπόν, η οποία ήταν μονίμως με στις παρελάσεις και όλα αυτά γιατί ήταν υψηλή, εγώ ήμουν καλή μαθήτρια και στην παρέλαση δεν με βάζανε ποτέ. Ποτέ. Όποτε είχαμε παρέλαση, βάζανε τις τρεις πιο κοντά. Καλά, είσαι καλή μαθήτρια, δεν έμπαινε στη σημειοφόρο. Δεν με βάζανε γιατί ήμουν κοντή. Το καταλαβαίνει αυτό. Ξεκινούσε η πρόβα για την παρέλαση και λέγανε λοιπόν, Σαββίδου, τάδε, τάδε, οι κοντές καθίστε στον πάγκο και είχαμε μία γυμνάστρια, τι να σου πω, άχρηστη, η οποία έλεγε, τις έβαζε να κάνουν και όποια έκανε λάθος έλεγε, άντε καλέ, τα κάνετε χάλια, μέχρι και οι κοντές τα κάνουν καλύτερα, μπροστά μας. Τι να σου πω, παιδαγωγία, φοβερή. Αυτά, αυτά είναι οι τραύματα, κούκλα μου, θέλω να βγεις εκπομπή να τα πεις αυτά μια μέρα. Θα τα πω όλα, θα τα πω. Με ονόματα και διευθύνσεις. Έτσι. Δώστε όλες. Τα φιλιά μας, λοιπόν, κάποια ξέρει τη μαμά σου, γιατί λέει τα φιλιά μου στην κυρία Αθηνά. Είδες, ποια, ποιος είναι, για πες. Δεν ξέρω, τώρα, τώρα λέει ένας άλλος, αγάπη κυρία Αθηνά, της αξίζει η σημαία. Αγάπε. Παν, δεν πρόλαβα εγώ. Πολλά φιλιά. Ο Tom Cruise λέει είναι 70. Καλέ, δεν θυμάστε. Αυτοί όλοι οι άντρες που είναι λίγο πιο κοντοί και τους αρέσουν υψηλές γυναίκες φοράνε κάτι πάτους μες στο παπούτσι. Πώς φορούσε παλιά ο τριαντάφυλλος, θυμάστε? Όχι. Και το πόδι λίγο σηκώνεται και δεν κλείνει το παπούτσι, το δετό. Πετιάται λίγο το κουτεπιέ. Δηλαδή μέσα. Δεν θυμάστε που πουλάγανε κάτι πάτους παλιά που τους έβαζες μέσα από το παπούτσι, δεν φαίνονται. Τους έβαζες μέσα από το παπούτσι και πήγανε. Τι είναι? Στο τηλεμάρκετινγκ τα θυμάμαι. Το τηλεμάρκετινγκ τώρα το πουλάγε στο σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται καν να πάρετε τηλέφωνο. Και βάζανε, θυμάμαι, 2-3 μαζί. Εγώ ξέρω και μία επώνυμη, δεν θα πω όνομα, την έχω πετύχει. Δετό παπούτσι, τύπου flat, τύπου, από μέσα έχει βάλει 3-4 πάθους και δεν κλείνει το παπούτσι, το κορδόνι δεν έχει. Και πώς δεν φτάει αφού δεν κλείνει? Δεν κλείνει το κορδόνι, αλλά πάντα μποτάκια επιλέγουν, δεν επιλέγουν ίσια παπούτσια. Κατάλαβες, ώστε να το βάλουν έτσι πως είναι το πόδι, αν πατάει έτσι, το βάζουν κάπου έτσι, αλλά αυτό δεν κλείνει μπροστά. Και γιατί δεν βάζουν τακούνι κατευθείαν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούν πάντα να βάλουν τακούνι, ξέρω εγώ, μπορεί να πρέπει να χορέψουν. Και όχι μόνο αυτό, φορούσαν παλιά τα Wehrmacht, αυτές τις Wehrmacht τις μπότες και βάζανε πάρα πολλές σόλες. Πηγαίνουν στο τζαγκάρι και κολλούσαν τις σόλες, ήταν τόσες οι σόλες. Είναι τον πάτο. Ρε παιδί, ποια πέσια παπούτσια ήταν αυτά τα Wehrmacht και τα φορούσαν τότε όλοι? Φορούσαν οι άντρες αυτές τις μπότες. Είναι λίγο σαν biker boot. Που ήταν στον γερμανικό στρατό. Καταρχάς τις φορούσε ο τριαντάφυλλος. Είχε βάλει τους πάτους, το θυμάμαι εγώ. Το βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Εγώ πάντως θυμάμαι τις Βέρμα, που είχαμε και εμείς στην Κύπρο. Και άλλα ναι, πάνω... ήταν πολύ μόδα η Βέρμα. Μπέτη, ένας κουμπάρος μου είναι ξάδερφός. Έχω πολλά ξαδέρφια, παιδιά. Είμαστε πολύ μεγάλο σόι. Και εσύ. Και ειδικά της μαμάς μου το σόι, το καραπαγιόνο, τη Δέικο. Φανταστείτε, η μάνα μου ήταν 7 αδέρφια. Φανταστείτε πόσα ξαδέρφια, πόσα νύψια αυτά. Αφού κάθε φορά που πάω κάπου συναντάω κάποιον, μου λέει: εγώ ξέρεις, είμαι μακρινός αδερφός. Έλα και εσύ, λέω. Καλώς ήρθες, μπες και εσύ στο σόι να δούμε τι θα γίνει. Η μαθήτρια τι κάνει. Καλά είναι η μαθήτρια, παιδιά. Μπέτη. Τι έχουμε να συμβουλέψουμε ένα φίλο μας, ο οποίος είναι σε ένα νομό σε lockdown και σε διπλανό νομό σε lockdown, είναι η σχέση του και δεν μπορούν να βρεθούν? Τι να το συμβουλέψω, να γίνει παράνομος? Τι να το συμβουλέψω? Πώς να πάει σε αυτό το νομό, δεν είναι, μήπως έχει κάτι σε εκείνο το νομό που δεν το έχει στο δικό του νομό. Και τι αριθμό βάζεις σε αυτό? Κατάλαβες. Πολύ σε παντή ομάδα. Και λέει ότι ούτε τα Χριστούγεννα θα το αφήσουν αυτό.
Που σημαίνει ότι όσοι από την Αττική έχουν σπίτια σε αράκουβες και τέτοια δεν θα μπορούν να πάνε να ράξουν. Κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, δηλαδή δεν... Α, επανήλθω από το λάθος. Κορίτσια, τι φοράτε τα πόδια σας τώρα? Α, τι φοράμε, να δείξουμε. Ναι, εγώ φοράω κάλτσα. Μία από αυτές τις ωραίες, τις φλάφι, τις κάλτσες. Εγώ φοράω κάλτσα γκρι. Ορίστε, εγώ αυτές τις φλάφι, τις ζεστές. Τον απογοητεύσαμε. Ίσως έπρεπε να έχουμε πάλι μια φορά. Για να βάλαμε τα κούνημα στο σπίτι, δεν βάλαμε το στιλέτο για να κυκλοφορεί. Ο άλλος μου λέει: καλεμένη σχέση μου είναι στην Ισπανία, πλάκα κάνετε. Α, η Εύελιν, δεν το είδα. Hello! Ποιος είναι? Μία γνωστή φίλη που ξέρω. Η σχέση της είναι στην Ισπανία, λέει. Πολύ χειρότερα από τον δίπλανο μου. Θα μου πεις, λες, είναι μακριά, πού να πάω? Ενώ καλά, στην Ισπανία ταξιδεύουν, καλέ. Τι λες? Τι λες, καλέ. Η Καταλωνία είναι κλειστή. Έχουν λαλήσει εκεί μέσα. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος και μου λέει συνέχεια. Συγγνώμη, δεν γίνονται πίσω. Κλείτο, στην Αμερική. Αχα. Κλείτο. Παιδί μου, δεν γίνονται πτήσεις, ταξίδια δεν γίνονται, δεν μπορείς να ταξιδέψεις που στην Ισπανία μα θες. Αυτός ο φίλος μου θέλει να πάει Κύπρο και δεν μπορεί, δεν βρίσκει τρόπο, δεν μπορεί να φύγει από εκεί μέσα. Δηλαδή, μόνο αν βάλει ότι θα πάει να πατριστεί για να πάει Κύπρο, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολη. Θέλουμε Μπέτη στη Βουλή. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω έτσι. Θα κάνω σεισμό, καταποντισμό. Θα ντυθείς, θα βαφτείς. Με κοστούμια. Θα πάμε με πανό. Με την Μπέτη στη Βουλή. Θα φορτάσουμε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι ταιριάζει στον καθένα, συμπληρώστε από κάτω. Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ, παιδιά, αλλά δεν μου πάει πολύ Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να την πω, γιατί ξέρεις κάτι, θα αναγκαστείς να μπεις και ξενέρωτη μου φαίνονται. Άλλες ψέματα. Όχι, είναι και ξενέρωτη, γιατί αν δεν πες ότι εγώ θα λέω αλήθειες. Ξενέρωτα εκεί μέσα, δεν μου αρέσει. Ούτε εμένα μου αρέσει. Αφήστε μας να βάσουμε τα φτερά, τα πουπουλά να κάνουμε σοου και να τραγουδάμε, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Και αφήστε τους να κάνουν το δικό τους. Ναι, καλέ, τι να κάνουμε εμείς εκεί πέρα, χαμός. Αφού όλοι η ευτυχία, λέει, και εμείς που τον έχουμε τον άντρα μας όλη μέρα σπίτι, τι καταλάβαμε, ευτυχία μου. Δεν βλέπω να περνάς πολύ καλά. Και μας γράφουν πως εμείς στον εσωτερικό μας κόσμο. Πολλά πράγματα λοιπόν, να κάνεις. Κάποιος μας λέει να πούμε ένα τραγούδι από το Μάμα Μία. Το θυμάσαι, τι λέγαμε. Και σε θα μην σταματάς. Θέλουμε όσοι μας παρακολουθήσατε, καταρχάς να μας πείτε, εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε και συνέχεια αυτό το live, έτσι δεν είναι, ρε Μαριέλα? Ναι, μωρέ, να περνάμε καλά θέλουμε. Ναι, αλλά τώρα πότε θα το ξανακάνουμε? Θες να τα πούμε, ας πούμε, αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα? Να το κάνουμε τύπου αρχή και τέλος εβδομάδας και θα δούμε μετά αν τόσο πολύ σας αρέσει να το βάλουμε. Ναι, και ναι, να ξαναπούμε τη Δευτέρα, εννοείται. Να ωραία, ίσως από την άλλη εβδομάδα να σας ετοιμάζουμε και εκπλήξεις, κανένα guest, κανένα δωράκι. Ναι, ρε παιδιά. Μπέτη. Εδώ δεν είχαμε κλείσει όταν έφυγες, δηλαδή. Είχατε κλείσει, νομίζω, δεν είχατε κλείσει. Πώς πέταξες το παιδί μου, γύρω. Παιδί μου, εγώ 15 Μαρτίου πέταξα με την τελευταία πτήση που μπήκε στην Κύπρο. Κατάλαβε. Και με την πρώτη που έφυγε από την Κύπρο, 15 Ιουνίου, 8:30 το πρωί, το θυμάμαι. Γιατί είχαμε γυρίσματα, αν θυμάσαι πολύ καλά. Ναι.
Τέλος πάντων, εγώ ευελπιστώ να πάω Χριστούγεννα στην Κύπρο, να δω... Καταρχάς, θα σε ρωτήσω τώρα. Τώρα θέλουμε να κλείσουμε σιγά-σιγά, να σας χαιρετήσουμε. Όταν πατήσω το χ, θα μου βγάλει αν θέλω να κάνω αποθήκευση, για να αποθηκεύσω το live μας. Έλα μου, δεν ξέρω, νομίζω ναι. Πώς το έκανες εσύ? Πάτησα το χ, νομίζω. Ναι. Και μετά σου δίνει την επιλογή αν θέλεις να το αποθηκεύσεις. Άμα το πεις, όμως το λέω. Θες να αποχαιρετήσεις τον κόσμο? Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Θα ευχηθούμε σε όλους σας πάρα πολλά καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά, να προσέχετε. Μείνετε μέσα. Αν δεις... να μείνετε μέσα ή αν θέλετε να δείτε κανένα φίλο σας, κάποια φίλη σας, να ξέρετε, να είστε σίγουροι ότι είναι κάποιος που μένει και αυτό σπίτι του και προσέχει, τέλος πάντων. Αποφύγετε την πολυκοσμία. Μην πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Ναι. Και κολλήστε τίποτε και το μεταδώσετε κιόλας ταυτόχρονα. Και εμείς να ανανεώσουμε δηλαδή για Δευτέρα. Νομίζω ναι. Ωραία. Θα ανανεώσουμε για Δευτέρα. Λοιπόν. Σας χαιρετάμε. Λοιπόν. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Καλό σου που. Πάντα. Και θα ρωτάνε πότε θα μαγειρέψουμε και θα μαγειρέψουμε και θα τραγουδήσουμε. Τα πάντα. Άντε, φιλάκια. Φιλάκια. Bye. Bye.